Και επειδή επί της αρχής χαιρετίζω τη συγκεκριμένη ανακοίνωση ό,τι αφορά για τη συμβουλή και την κατασκευή του φυσικού αερίου, επειδή όμως επειδή αναφέρθηκε ο πρόεδρος για Κασάνδρες και είμαι από αυτούς που ανησυχεί και συνεχίζω να ανησυχώ για την υλοποίηση του συγκεκριμένου επιχειρήματος, ασχέτως των πιστώσεων των οποίων ανακοινωθήκαν και από τον κύριο Πρεφερέτη, γιατί σε στη ροή του λόγου ο κύριος Καρεπίδης αναφέρθηκε ότι η Καστοριά 5 εκατομμύρια ευρώ ανταποδοτικά από τον ΤΑΠ. Προς το παρόν, Υπουργέ μου, ο Δήμος Καστοριάς δεν έχω δει ένα ευρώ. Προς το παρόν. Προς το παρόν. Για το Δήμο Καστοριάς. Αν θέλετε να μιλήσετε για τον νομό Καστοριάς, εδώ είναι να σας απαντήσω. Και λέω, επειδή δεν συνεχίζω να ανησυχώ και πραγματικά χαίρομαι να υλοποιηθεί το έργο, έχω να καταθέσω την εξής πρόταση. Καλά είναι να πάρει η Καστοριά Άρνος Μανιάκη, η ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς, ο ορεινός όγκος της Καστοριάς, γιατί πρέπει να μείνει από εκεί. Υποφέρει η περιοχή μας. Και επειδή είμαστε πληγωμένοι από πολλά ζητήματα, είναι κρίμα και άδικο, Υπουργέ, τουλάχιστον την περίοδο αυτή της υποβάθμισης της περιοχής σε πολλούς τομείς, να μην σκύψει η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση να δει ιδιαίτερα και με ευαισθησία την περιοχή σε μία ζώνη την οποία φτύνει ο πληθυσμός της και μετακινείται στο εξωτερικό. Αυτό θέλω να πω, πραγματικά θέλω να ληφθώ υπόψη, δεν είναι μία τοποθέτηση, είναι μία τοποθέτηση ανησυχίας. Ούτε πολιτική υπερέχεται τίποτα. Ευχαριστώ πολύ.